Είμαστε έτοιμοι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η πανδημία έχει ξεφύγει, αλλά ταυτόχρονα δυστυχώς έχει ξεφύγει και η κυβέρνηση. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, στα χρονικά της χώρας που σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών φωνάζουν στην κυβέρνηση όχι απλά ότι κάνει λάθος, όχι απλά ότι διαφωνούν με πτυχές της πολιτικής της, αλλά ότι δεν συναισθάνεται τι πραγματικά συμβαίνει στη χώρα. Εδώ δεν μιλάμε δηλαδή για αντιπολίτευση προς την κυβέρνηση, αλλά μιλάμε για την αγωνία μιας ολόκληρης κοινωνίας και των ανθρώπων ιδίως που δίνουν τη μάχη ένα χρόνο τώρα στην πρώτη γραμμή να σας πείσουν ότι λέτε και κάνετε άλλα αντάλλου. Ενώ ο κόσμος χάνεται. Και είναι κυριολεξία αυτό. Ό,τι όμως και να συμβαίνει, όποια και αν είναι η εξέλιξη αυτόν τον χρόνο στην πορεία της πανδημίας, άλλοτε θετική, άλλοτε μέτρια, άλλοτε πάρα πολύ αρνητική, έχετε μόνο ένα επιχείρημα. Εσείς, αυτό το οποίο ουσιαστικά φαντασιώνεστε είναι ότι απαντάτε στην αντιπολίτευση, στους πολιτικούς αντιπάλους, απαντάτε στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι στους πολίτες που αγωνιούν. Αν διαβάσει κάποιος τις παρεμβάσεις σχεδόν όλων των κυβερνητικών στελεχών το τελευταίο διάστημα, ουσιαστικά επαναλαμβάνουν μονότονα δύο πράγματα. Πετύχαμε, η διαχείρισή μας είναι εξαιρετικά πετυχημένη και για οτιδήποτε πάει στραβά, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της κυβέρνησης, έστω για μια στιγμή να αποπειραθείτε να βγείτε λίγο έξω από αυτό το κλουβί, το γυάλινο κλουβί. Και για μία έστω στιγμή να σκεφτείτε όχι πώς θα απαντήσετε στην αντιπολίτευση, αλλά πώς θα απαντήσετε στους πολίτες. Κύριε Κοντοζαμάνη, χθες, θα τα γνωρίζετε βεβαίως. Όχι, δεν είναι ο κύριος Κοντοζαμάνης, μπερδεύτηκα. Με συγχωρείτε. Είναι η μάσκα. Είναι η μάσκα. Μοιάζεται όμως. Είναι η μάσκα. Δεν είναι εδώ κάποιος από το Υπουργείο Υγείας. Θα ήταν ενδιαφέρον να είναι εδώ κάποιος από το Υπουργείο Υγείας. Θα απευθυνθώ όμως στους υπόλοιπους υπουργούς και με συγχωρείτε για την παρανόηση, διότι προφανώς η ευθύνη ανήκει και με βάση το Σύνταγμα στην κυβέρνηση, πολιτική ευθύνη. Ξέρετε λοιπόν ότι τις τελευταίες μέρες έχουν μια πολύ ραγδαία επιδείνωση. Και μέρα με τη μέρα ο απολογισμός που έχουμε στα δημόσια νοσοκομεία της χώρας είναι ένας απολογισμός που προσομοιάζει με πολεμικά ανακοινοθέντα. Χθες είχαμε 69 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, 681 διασωληνωμένους στις μονάδες εντατικής θεραπείας, 105 χθες, κατά τη λιγότερους από ό,τι τις προηγούμενες μέρες, διασωληνωμένους προχείρως σε απλές κλινικές COVID έξω από τις μονάδες εντατικής θεραπείας να περιμένουν για κρεβάτι σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Ήθελα λοιπόν, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, να απευθυνθώ σε εσάς, ζητώντας να μην απαντήσετε στο ΣΥΡΙΖΑ και στην αντιπολίτευση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, αλλά να απαντήσετε και να απευθυνθείτε στις οικογένειες αυτών των ανθρώπων. Δεν τους νοιάζει αυτούς τους ανθρώπους αν απαντάτε στον Τσίπρα. Τους νοιάζει τι απαντάτε σε αυτούς. Γιατί δεν ενισχύσατε ένα χρόνο τώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί δεν φροντίσατε να αραιώσετε τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς ώστε να μην δημιουργείται εστίες υπερμετάδοσης του ιού όλο αυτό το διάστημα που η συντριπτική πλειοψηφία βεβαίως πιέζεται καθώς είμαστε η χώρα με το
πιο μακροχρόνιο και πιο αναποτελεσματικό lockdown σε όλη την Ευρώπη εδώ και 5 μήνες. Γιατί δεν συνταγογραφείτε τα τεστ εδώ και 1 χρόνο, ώστε να υπάρχει μια σοβαρή εικόνα, μια σοβαρή επιδημιολογική επιτήρηση και στοχευμένα να παρεμβαίνουμε εκεί όπου υπάρχουν εστίες μετάδοσης. 1 χρόνο τώρα. Σας ζητάει όλοι οι αντιπολίτες να κάνετε μαζικά και στοχευμένα τεστ και να τα συνταγογραφήσετε, ώστε να μπορεί κάθε πολίτης που έχει συμπτώματα να πάει στο γιατρό και δωρεάν να δει αν έχει τον ιό και αν τον έχει τον ιό να προφυλάξει και άλλους ανθρώπους από τη μετάδοση. Σας ζητάμε να το κάνετε αυτό στοχευμένα στους εργασιακούς χώρους. Να δώσετε τη δυνατότητα, το κράτος να δώσει τη δυνατότητα να παράσχει δωρεάν τεστ στους εργαζόμενους κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή, στα σχολεία, στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή. Δεν τα κάνατε. Αρνηθήκατε. 1 χρόνο τώρα μας λέγατε ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και ήρθατε προχθές να αναγγείλετε την παροχή των τεστ στα φαρμακεία, το λεγόμενο self-testing. Για να καλύψετε την αποτυχία σας, η ατομική ευθύνη πρέπει τώρα να μετατραπεί σε ατομική ενοχή. Η έννοια της συλλογικής υγειονομικής προστασίας γίνεται ατομική υπόθεση. Αντί να φροντίσετε συντεταγμένα και πρωτίστως με ασφάλεια να ελεγχθεί, να ελέγχετε όλος ο πληθυσμός, λέτε στους πολίτες δική σας η ευθύνη, πηγαίνετε στα φαρμακεία και βγάλετε άκρη. Και αποδείχθηκε ότι και αυτό χωρίς σχέδιο, πρόχειρα το κάνατε. Ούτε το αν και πώς θα καταγράφονται τα όποια αποτελέσματα του self-testing, τα θετικά κρούσματα είχατε συνεννοηθεί. Ούτε με τους φαρμακοποιούς, ούτε καν μεταξύ σας στην κυβέρνηση. Καθότι στην αρχή ο κύριος Κέρτσος είπε «Δεν θα καταγράφονται κάπου τα αποτελέσματα», μετά ο κύριος Πυρακάκης είπε να το σώσει και προανήγγειλε ότι θα δημιουργηθεί σχετική πλατφόρμα. Δωρεάν τα τεστ εξαγγείλατε στην αρχή, μετά μάθαμε ότι αν θέλει ένας πολίτης να ζητήσει από το φαρμακοποιό να το βοηθήσει, θα πληρώνει ένα προκαθορισμένο αντίτιμο. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Αυτό αποδεικνύει ότι λειτουργείται την πιο κρίσιμη στιγμή χωρίς σχέδιο. Και στο ερώτημα γιατί δεν υιοθετήσατε την πρόταση που σας καταθέτει διαρκώς η αντιπολίτευση 1 χρόνο τώρα για τη συνταγογράφηση των τεστ να παρέχονται δωρεάν σε όσους πολίτες το επιθυμούν και μάλιστα των πιο αξιόπιστων τεστ που είναι τα μοριακά, απαντήσατε, απάντησε ο κύριος Κέρτσος στην πρώτη του δήλωση, ότι το ζήτημα είναι οικονομικό. Και μάλιστα πέταξε και ένα αριθμό, 2,4 δισεκατομμύρια θα κόστησε, λέει αυτό. Πού το βρήκε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το δεχθούμε. Να το δεχθούμε. Τι είπε ακριβώς όμως ο στενότερος συνεργάτης του κ. Μητσοτάκη? Ότι 1 χρόνο τώρα όλοι αυτοί οι αλγόριθμοι που μας παρουσιάζαν, όλα αυτά τα έξυπνα τεστ, η περίφημη Εύα, που θα τέσταρε δειγματοληπτικά κάποιους από τα 3 εκατομμύρια τουρίστες που ήρθαν στη χώρα, όλα αυτά που κάνατε τόσο καιρό, διαφωνώντας με το αυτονόητο, το μαζικό σκάνινγκ στον πληθυσμό που εμείς σας προτείναμε, τα κάνατε όχι γιατί ήσασταν μια παγκόσμια πρωτοπορία, όπως μας λέγατε, αλλά γιατί δεν θέλατε να ξοδέψετε χρήματα. Γιατί ήταν ασύμφορο. Μας λέτε δηλαδή ότι η κυβέρνηση που παρέλαβε 37 δισεκατομμύρια από την προηγούμενη στα δημόσια ταμεία, σε μια χώρα που όλη την περίοδο αυτή της πανδημίας δανείζεται με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και δεν έχει κανένα δημοσιονομικό περιορισμό πρώτη φορά στα χρόνια που είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη σίγουρα. Μας λέτε λοιπόν ότι σε αυτές τις συνθήκες είναι ασύμφορη για σας η σωτηρία των πολιτών. Από τα πεταμένα λεφτά για τις μονάδες εντατικής θεραπείας του κύριου Πέτσα, τώρα πήγαμε στα πεταμένα λεφτά για τα μοριακά τεστ του κύριου Σκέρτσου. Τελικά τι έχετε κάνει? Έχετε ορίσει κάποια τιμή στην ανθρώπινη ζωή και καταλήξατε ότι αυτό είναι ασύμφορο? Μιλάτε λες και είμαστε
και διαρκώς βεβαίως απευθύνεσαι στην αντιπολίτευση, λες και είμαστε στο 2014, τότε που μας λέγατε ότι το πρόγραμμά σας δεν βγαίνει. Μα εδώ δεν μιλάμε για το πρόγραμμά μας. Εδώ μιλάμε για τα στοιχειώδη. Εδώ μιλάμε για την ανθρώπινη ζωή. Αυτό θέλουμε να προστατεύσουμε. Για να μην αναφερθώ στο πόσα, δεν θέλω να τα βάλω στο ζύγι, στο πόσα θα είχαμε εξοικονομήσει, κύριε Σταϊκούρα, από τις απώλειες που είχαμε και εσείς τις μετράτε σε πολλά δισεκατομμύρια, από το διαρκώς παραλαμβανόμενο και ατελέσφορο lockdown εδώ και 5 μήνες. Στο θέμα των επιτάξεων, των γιατρών. Ένα χρόνο τώρα δεν έχετε κάνει ούτε μία έκτακτη πρόσληψη μόνιμου γιατρού. Ένα χρόνο. Και έρχεστε στο και πέντε και ενώ τα νοσοκομεία έχουν καταρρεύσει, να τρέχετε να επιστρατεύσετε 200 γιατρούς. 200 γιατρούς δεν μπορούσατε ένα χρόνο τώρα να είχατε προσλάβει. Δεν ήταν εφικτό αυτό? Μας λέει ο κύριος Κικίλιας, άκουσα σήμερα, πώς να τους προσλάβουμε. Δεν υπάρχουν οι γιατροί, πώς να τους προσλάβουμε. Ψέμα, σύστολο ψέμα και τραγικό να λέγεται τούτες τις ώρες αυτό το ψέμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ προκήρυξε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, 950 θέσεις νέων γιατρών το Μάιο του 19. Με το που ήρθατε εσείς στη διακυβέρνηση, ακυρώσατε το διαγωνισμό και τον ξαναπροκηρύξατε μετά την πανδημία, το Μάρτιο του 20. Και μέχρι σήμερα δεν έχει προληφθεί κανείς. Και θέλω να σας δώσω μόνο δύο παραδείγματα για να αποδειχθεί στο Πανελλήνιο ότι δεν είναι δυνατόν την ώρα που βιώνει αυτή την τραγωδία η μέση ελληνική οικογένεια, εσείς, για να κρύψετε την ανικανότητά σας, να λέτε ψέματα. Να κρύψετε την ιδεολειψία σας και την πολιτική σας επιλογή, να μην πετάτε λεφτά για να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να μην προσλαμβάνετε γιατρούς, να λέτε ότι δεν υπάρχουν. Δύο μόνο παραδείγματα. Νοσοκομείο Γεννηματάς. Προκηρύχθηκαν 5 θέσεις παθολόγων. Ξέρετε πόσοι ήταν υποψήφοι? 45. 45. 5 προσελήφθησαν, δεν έχουν ακόμα μπει στο σύστημα όμως, και άλλοι 40 είναι επιλαχόντες. Βρίσκονται εκεί, υπάρχουν αυτοί. Δεύτερο παράδειγμα. Νοσοκομείο Ελπής. Προκηρύχθηκε μία θέση πνευμονολόγου. Ξέρετε πώς ήταν υποψήφοι? 43. Ο ένας προσελήφθη, οι υπόλοιποι 42 είναι επιλαχόντες. Είναι εκεί, πνευμονολόγοι. Μας λέτε ότι δεν υπάρχουν γιατροί. Γιατί δεν τους παίρνετε τώρα όλους αυτούς? Γιατί δεν τους προσλαμβάνετε τώρα όλους, παρά μονάχα σπέβδετε δήθεν να κάνετε ότι είσαστε σκληροί και αυστηροί και τρέχετε στους ιδιώτες γιατρούς? Ποιους ιδιώτες γιατρούς, τι ακριβώς θα κάνετε δηλαδή? Θα πάτε σε αυτούς που έχουν ιδιωτικά γιατρία στην Κυψέλη και στο Πέραμα για να δείξετε ότι τα τάχα μου σας έπιασε ο πόνος απέναντι στο δημόσιο και πρέπει να σπεύσουν και οι ιδιώτες και είστε σκληροί? Θα πάτε στους ιδιώτες γιατρούς που έχουν ένα ιδιωτικό γιατρείο στο Πέραμα και στην Κυψέλη να τους βάλετε με επίταξη στο σύστημα να νοσηλεύσουν τους διασωληνωμένους? Πού, στα γιατρία τους, στα ιδιωτικά? Τι ακριβώς κάνετε? Και εν διάφορη περιπτώσει, πράξη νομοθετικού περιεχομένου γνωρίζετε να κάνετε διαρκώς όταν πρόκειται για αναθέσεις. Όταν πρόκειται για αναθέσεις, είσαστε πρώτοι στις ποινιπή. Τώρα, αυτούς τους γιατρούς που υπάρχουν, γιατί δεν κάνετε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου ώστε να προσληφθούν αύριο το πρωί και παίρνετε όλο αυτό το θέατρο με τη δίθεν επίταξη? Εγώ έδωσα δύο παραδείγματα, υπάρχουν δεκάδες παραδείγματα και σας προκαλώ να με διαψεύσετε. Αλλά βεβαίως κάνετε τους νταΐδες με τους ιδιώτες γιατρούς, αλλά με τους κλινικάρχες όλα με λιγάλα. Κάνετε το λιοντάρι στον γιατρό, αλλά την πάπια στον κλινικάρχη. Διότι τη στιγμή που μιλάμε, οι ιδιωτικές κλινικές στη χώρα μας χαίρουν ασυλίας, μιας περίεργης ασυλίας. Δεν υπάρχει για αυτούς η μάχη του κορονοϊού. Πρέπει να μείνουν αμόλυντες.
να μείνουν χωρίς περιστατικά COVID. Και φυσικά γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι εφικτό ενδεχομένως στις μονάδες εντατικής θεραπείας που διαθέτουν να περιθάλψουν βαριά περιστατικά, αλλά είναι απολύτως εφικτό να περιθάλψουν ανθρώπους που βρίσκονται στη διαδικασία της αποκατάστασης και πρέπει να μείνουν για μία και δύο εβδομάδες στα νοσοκομεία και όχι να φύγουν στο σπίτι τους άρον-άρον. Να μπουν όλοι στη μάχη. Αλλά αυτό σημαίνει κόστος για αυτούς που πρέπει να διατηρήσουν τα κέρδη τους. Με δύο λόγια, είσαστε μια κυβέρνηση που έχει χάσει την μπάλα. Όχι μόνο της πανδημίας. Έχετε χάσει κάθε ηθική πηξίδα, θα έλεγα. Και κρίμα που μπέρδεψα τον κύριο Παπαθανάση με τον Υφυπουργό της Υγείας, ο οποίος θα μπορούσε να μου απαντήσει σε όλα αυτά, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Σταϊκούρας δεν θα είναι σε θέση με να τα γνωρίζει όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία κατέθεσα. Αλλά εδώ είμαστε να έρθουν και να απαντήσουν οι υπουργοί της κυβέρνησης, γιατί κρίσιμες οι ώρες περνάμε. Και με θεατρινισμούς και με θέατρα και με εντυπώσεις και επικοινωνιακή πολιτική δεν λύνονται τα προβλήματα. Όμως είπε ότι έχετε χάσει και κάθε ηθική πηξίδα. Και το λέω αυτό διότι σήμερα, κύριε Σταϊκούρα, θέλω να κάνω μνεία σε δύο μεγάλα θέματα πέραν της τοποθέτησής μου για το παρόν νομοσχέδιο. Θέλω να κάνω μνεία και σε δύο θέματα μεγάλα, κατά την άποψή μου, μεγάλα σκάνδαλα που εν μέσω πανδημίας και ενδεχομένως επ' ευκαιρία της πανδημίας δρομολογούνται με ευθύνη της κυβέρνησης και θα έλεγα με ευθύνη προσωπικά του Πρωθυπουργού. Το ένα αφορά στην υπόθεση Σίσκο και το άλλο αφορά στις εξελίξεις, κύριε Σταϊκούρα, με την Τράπεζα Πειραιώς. Ένα χρόνο, σχεδόν 10 μήνες για την ακρίβεια, σύσσωμη αντιπολίτευση ζητά από την Υπουργό Παιδείας να δώσει στη δημοσιότητα τη συμφωνία με την εταιρεία Σίσκο για την τηλεκπαίδευση. Μια τηλεκπαίδευση που αποδείχθηκε ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα, μια τηλεκπαίδευση που ταλαιπώρησε δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες που δεν είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν, να βγαίνουν τα παιδιά τους και να είναι πάνω από το κεφάλι τους για να τα φροντίζουν διαρκώς όταν βγαίνουν από το διαδίκτυο που έπεφτε τις πρώτες μέρες διαρκώς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια σύμβαση που από την πρώτη στιγμή όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης είχαμε υποπτευθεί ότι κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει. Δεν είναι μόνο η απέχθειά σας προς το δημόσιο σύστημα που αρνηθήκατε το δημόσιο, τις δημόσιες πλατφόρμες για να πάτε σε μια ιδιωτική. Κάτι έπαιζε. Όπως το ίδιο ακριβώς διαισθανθήκαμε και με την περίφημη σύμβαση που κάνατε με την Παλαντήρ και η οποία διεκόπη ξαφνικά όταν μαθεύτηκε, αλλά και για αυτήν δεν έχουμε μάθει λεπτομέρειες. Ένα χρόνο η κυρία Κεραμέως αρνείται. Διαρκώς λέει επιμόνως, ελάτε στο γραφείο μου να σας τη δείξω. Σοβαρά αυτή είναι η διαδικασία της λογοδοσίας σε μια ευνοούμενη δημοκρατία? Ελάτε στο γραφείο μου να σας δείξω. Οι κοινοβουλευτικοί θεσμοί δεν υπάρχουνε? Δεν ήταν υποχρεωμένοι να την αναρτήσει τη διάβγεια? Δεν ήταν υποχρεωμένοι όταν η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα ζητούσανε εδώ και 10 μήνες τη σύμβαση αυτή να την δώσει προς γνώση σε κάθε της λεπτομέρεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης? Όταν όμως αναγκάστηκε να περάσει από το ελεκτικό συνέδριο, τροποποιούμενη 2-3 φορές, αλλά αναγκάστηκε να περάσει, διότι παρά το γεγονός ότι μας έλεγε ότι ήταν δωρεάν, ξέρετε εσείς τον καπιταλισμό, εταιρείες που να κάνουν τέτοια δώρα για την ψυχή της μάνας τους, εγώ δεν ξέρω, το κέρδος είναι. Και εδώ θα δούμε ότι είναι κάτι παραπάνω από το απλό κέρδος. Όταν λοιπόν αναγκάστηκε να περάσει αυτή η σύμβαση από το ελεκτικό συνέδριο, προφανώς επειδή κατάλαβε ότι θα την τσιμπήσουμε όλοι και θα την ανακαλύψουμε, και για να μην εκτεθεί, στα μουλοκτά την ανήρτησε, όχι στη διάβγεια, όχι στη Βουλή, στο site του Υπουργείου Παιδείας. Μήπως και γλιτώσουμε για κερδίσει χρόνο να μην τη δούμε? Την είδαμε όμως τη σύμβαση αυτή. Τι προβλέπει λοιπόν αυτή η σύμβαση? Τι αποδεικνύει? Ότι και 2 εκατομμύρια ευρώ εδόθησαν με ανάθεση προσφυλίστας διαδικασία στην εταιρεία αυτή, αλλά κυρίως τα προσωπικά δεδομένα
των Ελλήνων πολιτών έγιναν δώρο στην εταιρεία. Από το σχετικό έγγραφο του Ελεκτικού Συνεδρίου διαπιστώνουμε ότι μόνο δωρεάν δεν ήτανε και διαπιστώνουμε ότι δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων χρηστών της πλατφόρμας, μαθητών και εκπαιδευτικών, έχουν δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι η εταιρεία αυτή, τη στιγμή τώρα που μιλάμε, έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει τις προτιμήσεις, τις συνήθειες, τις επιλογές σχεδόν των μισών ελληνικών οικοκυριών. Αφού γνωρίζει για κάθε υπολογιστή που χρησιμοποιεί μαθητής για να κάνει τηλεμαθήματα και που προφανώς χειρίζονται όχι μόνο μαθητές αλλά και οι γονείς τους στις περισσότερες των περιπτώσεων, γνωρίζει, έχει τη δυνατότητα να γνωρίζει αυτή η εταιρεία σε ποια site μπαίνουνε, πότε μπαίνουνε, πόσες φορές μπαίνουνε, ποιες αγορές κάνουνε, ποιες είναι οι προτιμήσεις τους, τι καπνό φουμάρουνε. Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο. Τα 2 εκατομμύρια της ανάθεσης είναι τίποτα. Εντάξει, έκανε και η κυρία Νικολάου 2 εκατομμύρια που έχει φάει και τα πόμολα στις φυλακές αναθέσεις. Τα 2 εκατομμύρια της ανάθεσης είναι τίποτα μπροστά στα δεκάδες εκατομμύρια που μπορεί να βγάλει η εταιρεία αξιοποιώντας αυτά τα δεδομένα. Στοχεύοντας με ακρίβεια στις διαφημιστικές καμπάνιες ή και πουλώντας τα δεδομένα σε διαφημιστικές εταιρείες οι οποίες θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συμπεριφορά και τις συνήθειες των μισών ελληνικών νοικοκυριών στο διαδίκτυο, 1,5 εκατομμυρίων νοικοκυριών. Τόσοι είναι οι υπολογιστές. Εδώ λοιπόν πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Και σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, αν συνέβαινε αυτό, η Υπουργός θα ήταν υποχρεωμένη όχι μόνο να δώσει εξηγήσεις, αλλά να υποβάλει την παραίτησή της. Εντάξει, δεν ξέρω ενδεχομένως αν θα γινόταν αυτό στην Ουγγαρία του Όρμπαν, αλλά σε οποιαδήποτε άλλη χώρα με φιλελεύθερη παράδοση θα γινόταν. Δεν θα μπορούσε να σταθεί υπουργός που έδωσε όχι μόνο 2 εκατομμύρια με ανάθεση και το έκρυβε, αλλά τα κρίσιμα data που αφορούν τις συνήθειες του πληθυσμού φόρα παρτίδα σε μια ιδιωτική εταιρεία. Αλλά βεβαίως, ξέρετε, δεν θα σας κάνω τη χάρη για άλλη μια φορά να ζητήσω την παρέτηση ενός υπουργού, διότι είναι ηλίου φαϊνότερον, δεν είναι κεραμαίος το πρόβλημα, ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης ήξερε, για να μην πω ότι έδωσε εντολή να γίνει αυτό. Δεν μπορεί ένας πρωθυπουργός να μην γνωρίζει όταν διαπράτεται ένα τόσο μεγάλο έγκλημα εις βάρος των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της χώρας. Και έρχομαι τώρα σε ένα άλλο μεγάλο σκάνδαλο, κύριε Σταϊκούρα, που επίσης όχι μόνο γνωρίζει ο κ. Μητσοτάκης, αλλά σκηνοθετεί ο κ. Μητσοτάκης. Είναι σκηνοθέτης αυτού του σκανδάλου. Μιας μεγάλης ληστείας που διεξάγεται τούτη την ώρα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Η Τράπεζα Πειραιός έχει την τελευταία δεκαετία λάβει κρατική στήριξη άνω των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ από το ελληνικό δημόσιο. Λεφτά των Ελλήνων πολιτών, 16 δις, το 10% του ΑΕΠ μας. Καμία άλλη ελληνική τράπεζα δεν έχει στηριχθεί τόσο όσο η Τράπεζα Πειραιός από τον Έλληνα φορολογούμενο. Η κυβέρνησή σας, η διοίκηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιός, όλοι μαζί, μεθοδεύεται σήμερα μια αύξηση κεφαλαίου που επιδιώκει να διαγράψει αυτά τα 16 δισεκατομμύρια ευρώ και να οδηγήσει την τράπεζα στα χέρια αγνώστων επενδυτών αμφισβητούμενης οικονομικής ευρωστίας και δυναμικής. Μόλις προμηνών, η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιός αποφάσισε σε συνεννόηση με την κυβέρνηση να μην πληρώσει στο ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το τοκομερίδιο των λεγόμενων σκόκος ύψους 166 εκατομμυρίων ευρώ και οδήγησε με αυτόν τον τρόπο στη μετατροπή των ομολογιών ύψους 2 δις σε μετοχές. Σε τιμή μάλιστα πολύ υψηλότερη της χρηματιστηριακής. Έτσι το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ που εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο εδώ, το ελληνικό δημόσιο δηλαδή,
βρέθηκε να είναι ο βασικός μέτοχος της τράπεζας με ποσοστό 61,34%. Κάτι που βεβαίως δεν έγινε χωρίς ζημία, με πρόκληση ζημίας ύψους τουλάχιστον 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ισολογισμό του Ταμείου έγινε αυτό. Ζημιά 1,1 δις, αλλά τουλάχιστον τα 16 δις που έχουμε βάλει οι πολίτες, το ελληνικό δημόσιο, για να σώσουμε την τράπεζα, να έχουμε τον έλεγχο της τράπεζας, να έχουμε τη δυνατότητα αυτές οι συμμετοχές να υπάρχουν εκεί. Και τι κάνετε τώρα εσείς? Μεθοδεύετε να χαθούν όλα αυτά. Και η νέα αυτή θυσία του Έλληνα φορολογούμενου να πάει στράφη. Καθώς δρομολογείται, σε συνεργασία με τη διοίκηση της τράπεζας, μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα εξαϊλώσει τη συμμετοχή του ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ στην Τράπεζα Πειραιώς. Οι όροι της αύξησης ήδη έχουν προκαλέσει την αντίδραση των μετόχων, μικρών και μεγαλύτερων. Καθώς δεν θα χάσουν τα λεφτά, δεν θα χάσει τα λεφτά του μόνο το ελληνικό δημόσιο, αλλά και στους μετόχους δεν θα επιτραπεί να ασκήσουν τα δικαιώματά τους και έτσι θα οδηγηθούν σε καθολική απώλεια της επένδυσής τους. Για να το κάνω αυτό πιο σχηματικό, στις 7 Απριλίου, στη Γενική Συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, το ΤΑΦΙ ΣΥΓΜΑ, ο βασικός μέτοχος δηλαδή σήμερα της τράπεζας, καλείται να εγκρίνει ότι θα χάσει τα χρήματα που ως σήμερα έχει βάλει στην Τράπεζα Πειραιώς το ελληνικό δημόσιο. Όλα. Αλλά όχι μόνο αυτό. Ως μέτοχος της πλειοψηφίας, με την απόφασή του, θα καθορίσει και τη μοίρα των μετόχων της μειοψηφίας, στερώντας τους το δικαίωμα να συμμετέχουν στην αύξηση κεφαλαίου. Μιλάμε για πρωτοφανή πράγματα. Πού έχουν γραφτεί αυτά? Τι έχουμε εδώ, οικονομία της αγοράς? Εσείς είσαστε οπαδοί της ελεύθερης αγοράς ή οπαδοί του σοσιαλισμού των τραπεζών? Για τις τράπεζες σοσιαλισμός, για τους απλούς πολίτες να πληρώνουν. Εσείς πραγματικά είσαστε φιλελεύθεροι και με την οικονομία της αγοράς και κάνετε τέτοια πράγματα? Αυτά δεν έχουν προηγούμενο. Και αυτό που σχεδιάζετε, θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Αυτό που σχεδιάζετε και υλοποιείτε αυτές τις μέρες με την Τράπεζα Πειραιώς, ξέρετε πώς ονομάζεται, πώς λέγεται στα λαϊκά καφενεία? Ληστεία λέγεται. Και στα νομικά στέκια, ξέρετε πώς λέγεται? Απιστία λέγεται στα νομικά στέκια. Απιστία Καραμπινάτη. Επειδή όμως αυτό το γνωρίζατε, σπεύσατε να τροποποιήσετε προημερών το νόμο για το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, θεσπίζοντας μεταξύ άλλων κάτι που αποτελεί διεθνές νομικό παράδοξο, ότι σε περίπτωση που τα μέλη της διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, ενός φορέα της Γενικής Κυβέρνησης που έχει ως σκοπό τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, λαμβάνουν αποφάσεις που δεν υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, δηλαδή απιστούν, δεν θα βρίσκονται αντιμέτωπα με τον εισαγγελέα, αλλά θα διώκονται για κουρηματική απιστία μόνο κατέγκληση. Δηλαδή μόνο εάν το ίδιο το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κινηθεί εναντίον τους, δηλαδή εναντίον του εαυτού του. Αυτό ψηφίσατε. Και γι' αυτό βέβαια ήταν και το πρώτο πράγμα που έκανε αυτή η κυβέρνηση με το που εξελέγει, το πρώτο πράγμα που έκανε, ήταν να αλλάξει τον ποινικό κώδικα. Ξέρετε γιατί? Να αλλάξει τον ποινικό κώδικα προκειμένου να αμνηστεύσει τα τραπεζικά στελέχη που διαπράττουν απιστία. Αυτό ήταν ο νταλκά σας. Και για να το υλοποιήσετε αυτό, βάλετε και κανένα δύο ακόμα διατάξεις για ξεκάρφωμα. Η βασική σας έγνοια με το που βγήκατε, να αμνηστεύσετε τα τραπεζικά στελέχη. Εδώ λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να το πω καθαρά, έχουμε ένα προμελετημένο, ένα προσχεδιασμένο έγκλημα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων μικρομετόχων. Και όσες αμνηστεύσεις και να ψηφίσετε για τα τραπεζικά στελέχη, να το ξέρετε αυτό, ούτε οι ποινικές, ούτε πολύ περισσότερο οι πολιτικές ευθύνες της κυβέρνησής σας διαγράφονται. Και για να παραφράσω μια ιστορική φράση,
υπάρχουν ακόμα δικαστάς στην Αθήνα. Να πω και εγώ λοιπόν ότι ελπίζω να υπάρχουν ακόμα δικαστές στην Αθήνα. Και για το μείζον αυτό ζήτημα και για την πρωτοφανή αυτή σκανδαλώδη διάταξή σας, να αναλάβει την ευθύνη και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων η ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Διότι εδώ παραβιάζεται το Σύνταγμα. Καταφανέστατο, όχι μόνο το δημόσιο συμφέρον. Σε κάθε περίπτωση, κύριε Σταϊκούρα, ενημερώστε τον κύριο Πρωθυπουργό που λείπει σήμερα από τη Βουλή, να το έχετε υπόψη σας. Εσείς ειδικά που στείνετε ειδικά δικαστήρια για να κάνετε πολιτικές διώξεις κατά των πολιτικών σας αντιπάλων. Να το έχετε υπόψη σας. Τώρα που παίρνετε αυτές τις εγκληματικές αποφάσεις. Και να είστε σίγουροι ότι εμείς τουλάχιστον θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε γι' αυτό το σκάνδαλο να λογοδοτήσετε απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Και να το ξέρουν οι μικρομέτοχοι ότι θα σταθούμε δίπλα τους. Και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αυτός, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που θα φροντίσει ώστε όλες οι ευθύνες σας, πολιτικές αλλά και πιθανές ποινικές, να μην κρυφτούν, να έρθουν στο φως. Επιτρέψτε μου, σε σχέση με τη σημερινή ψήφιση νομοσχεδίου για το ελληνικό, θέλω να πω δύο λόγια. Θέλω να ξεκινήσω από τον αγαπημένο μύθο της κυβέρνησης, κύριε Σταϊκούρα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα και ήταν μια κυβέρνηση εχθρική προς τους επενδυτές. Θα ήθελα να ανατρέξετε, να δείτε πότε ακριβώς σπάσαμε όλα τα ρεκόρ άμεσων ξένων επενδύσεων στη χώρα. Το λεγόμενο FDI, Foreign Direct Investments. Πότε? Το 2018 και το 2019. Ρεκόρ το 18 σπάσαμε από το 2005 και το 19 από το 2002. Επί ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πολέμησε την επένδυση στο ελληνικό και την πολεμάει ακόμα. Αυτό είναι η καραμέλα σας. Ας θυμηθούμε λοιπόν πόσο πολέμησε ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση την επένδυση στο ελληνικό. Το 2015 που αναλάβαμε, βρήκαμε ένα οικόπεδο χωρίς καν τοπογραφικό. Με 69 φορείς μέσα που έπρεπε να έχουν φύγει ήδη από το 2012. Και βεβαίως δεν είχαν λυθεί βασικές εκκρεμότητες, όπως τα αρχαιολογικά, δασικά, το κτηματολόγιο. Η αρχική σύμβαση δεν είχε καν ελεύθερο πάρκο. Η έκταση προβλέπεται να είναι περίκλειστη, χωρίς προσβάσεις και χωρίς πρόσβαση στις παραλίες. Γι' αυτό και έπρεπε να τροποποιηθεί προς όφελος του ελληνικού δημοσίου και των πολιτών της περιοχής. Και αυτό κάναμε. Με την τροποποιητική σύμβαση του 2016 εξασφαλίσαμε αλλαγές στο σχεδιασμό περιβαλλοντικού κοινωνικού περιεχομένου με αύξηση του πρασίνου, άνοιγμα προς τη θάλασσα, δηλαδή προς κλειφάδα, άλυμο και ελληνικό, τη σύνδεση με μέσα σταθερής τροχιάς, με ποδηλατόδρομους, πεζόδρομους και τέλος τη μείωση της αρχικά προβλεπόμενης δόμησης. Καταφέραμε να κερδίσουμε 1,5 δισεκατομμύριο περισσότερες επενδύσεις, όχι στο τίμημα, δεδομένου ότι θα πήγαινε απευθείας στην αποπληρωμή του χρέους, αλλά σε έργα υποδομής, τα οποία θα απολαμβάνει ο πολίτης και τα οποία ανέλαβε ο επενδυτής. Αλλαγές που αφορούσαν στο χρονοδιάγραμμα καταβολής του τιμήματος και ολοκλήρωση των έργων, στη διατήρηση των υφιστάμενων φορέων εντός της έκτασης επένδυσης, όπως οι χώροι στέγασης για άτομα με αναπηρία, το αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά, ενώ ο τελικός σχεδιασμός του επενδυτή θα προβλέπει χωροθέτηση για τις ανάγκες στέγασης των μονάδων της ελληνικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Δεχτήκαμε, είναι αλήθεια, έντονες πιέσεις από τον επενδυτή να γίνει ο φορέας ανώνυμη εταιρεία, δεν υποκύψαμε. Ο φορέας παρέμεινε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινοφελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Λειτουργεί χάρη του δημοσίου συμφέροντος και την πλειοψηφία του διοικητικού του συμβουλίου την έχει τοπική αυτοδιοίκηση. Και η σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μας δικαίωσε.
πετύχαμε την παράδοση του ακινήτου ελεύθερου από κατοχή τρίτων σε ποσοστό τουλάχιστον 95%. Προχωρήσαμε στη θέσπιση από το ελληνικό δημόσιο γενικού νομοθετικού πλαισίου για την χορήγηση αδειών λειτουργίας καζίνου εντός του 18 και ο διεθνής διαγωνισμός για την χορήγηση άδειας καζίνου εντός Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά ήταν από τις 22 Δευτέρου του 19 σε εξέλιξη. Και βεβαίως εκδόθηκε και η κοινή υπουργική απόφαση για το πάρκο του Ελληνικού λίγο πριν παραδώσουμε την διακυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά κάναμε εμείς για ένα έργο που το παραλάβαμε κουφάρι. Για να δούμε τώρα τι κάνατε εσείς σχεδόν 2 χρόνια. Πρώτα απ' όλα εσείς κάνατε αντιπολιτευτική σας σημαία πριν να αναλάβετε διακυβέρνηση. Ότι στο Ελληνικό εμείς το πολεμάγαμε και εσείς με το που θα ερχόσασταν θα το ξεμπλοκάρατε αμέσως. Υποσχεθήκατε προεκλογικά εντός της πρώτης εβδομάδας, εντός 7 ημερών έλεγε ο Αθεόφοβος, ο αρχηγός σας, στις προεκλογικές του συγκεντρώσεις στα μπαλκόνια, ότι θα ξεμπλοκάρετε το έργο και θα ξεκινήσετε τα έργα. Και επί 20 μήνες, το μόνο που είδαμε να θυμίζει έργο είναι η αλήθεια του μνήμης μπουλντόζες που ευλόγησε ο κ. Μητσοτάκης όταν στήθηκε κάτω από μία μάνικα που έριχνε νερό για να κατεδαφίσει ένα κτίριο και έβγαζε φωτογραφίες. Πραγματικά ντρέπεται και η ντροπή με αυτό που κάνατε με το Ελληνικό. Χαλάγατε τον κόσμο επειδή καθυστερούσε 15 μέρες μία απόφαση για το ΚΑΣ. Γκρεμίζατε τον κόσμο και έχετε 20 μήνες και δεν έχετε προχωρήσει τίποτα. 20 μήνες. Αν οι υποσχέσεις σας και τα λόγια σας για το Ελληνικό ήταν τούβλα, θα τα είχατε χτίσει όλα μόνοι σας με τόσα τούβλα που έχετε πετάξει. Να σας θυμίσω λοιπόν εδώ, επειδή σκρίπτα μάνεντ. Προεκλογικός Μητσοτάκης στα μπαλκόνια. Δέσμευση για ξεμπλοκάρισμα της επένδυσης στο Ελληνικό εντός 7 ημερών έλεγε. Ορίστε. Καταθέτω στα πρακτικά. Αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο. Με το καλημέρα η αποφάση για το Ελληνικό. Μητσοτάκης. Ορίστε. Αυτά τα έλεγε τον Ιούνιο. Την προεκλογική περίοδο. Έρχεται όμως ο Ιούλιος. Εκλέγεται η κυβέρνηση. Αναλαμβάνει ο κύριος Γεωργιάδης, υπουργός, όπως του αρέσει να λέει, αναπτύξεως. Βλέπει την πραγματικότητα, αρχίζει να ζορίζεται λίγο. Δήλωσε Γεωργιάδη στις 22 εβδόμου, λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Εντάξει, όχι την πρώτη εβδομάδα. Μέσα στο 19 όμως μπαίνουν μπουλντόζες στο Ελληνικό. Ορίστε, μέσα στο 19 οι μπουλντόζες. Για να δούμε. Ήρθε λοιπόν και το 19 Γεωργιάδης. 23 Ιουλίου του 19. Πέρασε ο μισός χρόνος. Στόχος να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό μέχρι το τέλος του 19. Εντάξει, το 19 έγινε τέλος του 19. Ορίστε, ο Υπουργός Αναπτύξεως. Φτάνει λοιπόν και ο Δεκέμβρης του 19. Φτάνει ο Δεκέμβρης του 19. Γεωργιάδης, στόχος να μπουν μπουλντόζες στο Ελληνικό στις αρχές του 20, του επόμενου χρόνου. Ορίστε, κύριε Γεωργιάδης, εδώ. Από την πρώτη εβδομάδα πήγαμε στις αρχές του τέλος του έτους, πήγαμε στις αρχές του επόμενου, πήγαμε στο τέλος του επόμενου, μετά στις αρχές του μεθεπόμενου. Περνάνε και άλλοι 4 μήνες που μας διαβεβαιώνατε ότι μέχρι τέλος Απριλίου ξεκινούν τα έργα, φτάνουμε στον Ιούλιο, όπου ο κ. Μητσοτάκης εμφανίστηκε, όπως είπα πιο πριν, για να ευλογήσει την κατεδάφιση με τις μάνικες, να ευλογήσει τις μπουλντόζες. Γκρεμίστηκαν 4 αυθαίρετα κτίρια. Αυτή ήταν η μεγάλη σας συνεισφορά. 2 χρόνια κυβέρνηση. Και στις 7 Ιουλίου εμφανιστήκατε να διαβεβαιώνετε ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχουν καταδαφιστεί όλα τα κτίσματα. Και δώσατε ραντεβού σε 3,5 χρόνια για τα εγκαίνια. Για να φτάσουμε τελικά στις 20 του Δεκέμβρη, όπου όχι μόνο δεν είχε καν προχωρήσει, η κατεδάφιση των κτηρίων, αλλά έχουν εγερθεί και ζητήματα νομιμότητας
για κάποιες από τις κατεδαφίσεις. Μετά από τρεις ερωτήσεις μας όμως, ο κύριος Γεωργιάδης ξέρετε τι απαντά στο τέλος του προηγούμενου χρόνου. Δηλώνει αναρμόδιος. Ορίστε. Αναρμόδιος ο κύριος Γεωργιάδης. Μετά από τόσες δηλώσεις. Αύριο ξεκινάει. Μεθαύριο ξεκινάει. Στις αρχές του χρόνου. Στο τέλος του χρόνου. Τον επόμενο χρόνο. Αναρμόδιος ο κύριος Γεωργιάδης. 11 Δεκεμβρίου του 2020. Ορίστε. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Και δεν έρχομαι εδώ να σας πω λόγια του αέρα. Εσείς τα λέγατε τα λόγια του αέρα. Με στοιχεία έρχομαι. Για να είμαι όμως ειλικρινής. Να είμαι ειλικρινής. Το πρόβλημα δεν είναι ο υπουργός της αναπτύξεως σε μια χώρα της καταψύξεως και όχι της αναπτύξεως που έχει ύφεση 8,2% και έχει έναν τίτλο που μόνο και ο Γεωργιάδης θα μπορούσε να τον έχει. Ύφεση 8,2, υπουργός αναπτύξεως. Το πρόβλημα δεν είναι και ο Γεωργιάδης. Το πρόβλημα δεν είναι ούτε μόνο, θα έλεγα, τα προεκλογικά ψέματα του κ. Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι τελικά είστε και ψεύτες και ανίκανοι. Και υποκριτές και άχρηστοι. Το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορείτε να πάρετε μια πέτρα να τη σηκώσετε από εδώ να τη βάλετε παραπέρα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και παρουσιάσατε τους εαυτούς σας ως δίθεν άριστους και ικανούς και τεχνοκράτες. Όχι μόνο δεν προχωρήσατε τα έργα, αφού επί 20 μήνες δεν κάνατε ούτε τις κατεδαφίσεις, αλλά τώρα φαίνεται και προς ψήφιση προβληματικές διατάξεις. Είναι προφανές ότι ακριβώς επειδή είστε τελικά τεχνοκρατικά ανεπαρκείς και καθυστερήσατε να προωθήσετε την επένδυση, κάνατε υποχωρήσεις εν τέλει και παραχωρήσεις αχρίαστες προς τον επενδυτή για να τον εξεπιμενήσετε. Και έτσι, ξέρετε, ρισκάρετε κάτι πολύ περισσότερο. Ρισκάρετε την ασφάλεια δικαίου της ίδιας της επένδυσης. Γιατί αυτή δεν είναι μια απλή επένδυση. Έχει πάρα πολλές προσφυγές και όλα πήγαν καλά τη διάρκεια της δικής μας κυβερνητικής θητείας, γιατί ακριβώς είχαμε τεχνοκρατική επάρκεια, είχαμε σοβαρότητα και δεν κοιτάγαμε να κάνουμε χάρες και ζουσφέτια, αλλά να προστατεύσουμε το δημόσιο συμφέρον. Ακολουθήσαμε βήμα-βήμα όλη την νομοθεσία και την νομολογία. Όταν λοιπόν με τις νέες διατάξεις έρχεστε εσείς τώρα και δίνετε για παράδειγμα παραπάνω κυριότητα στον επενδυτή, δημιουργείται θέματα. Ενδεχομένως και στη διαγωνιστική διαδικασία. Και θέλω πραγματικά εγώ να σταθώ σε δύο σημεία κριτικής. Το πρώτο είναι αυτό, ότι δίνεται παραπάνω κυριότητα στην εταιρεία εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Όχι τώρα με το παρόν νομοσχέδιο. Το έχετε διαπράξει ήδη με τροπολογίες που έχετε φέρει. Αλλάξατε τον νόμο ώστε τα κοινόχρηστα κοινοφελή και κοινωνικής ανταποδοτικότητας να μην αποδοθούν στους δικαιούχους, δήμους, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησία, δεν ξέρω τι άλλο, να μην αποδοθούν πριν τη διανομή. Με αποτέλεσμα, αυτό που προβλέπει η σύμβαση, ότι δηλαδή ο επενδυτής θα έχει το 30% της κυριότητας, να γίνει 40% για την περιοχή του πρώην αεροδρομίου και 37% για την περιοχή του παράκτιου μετόπου. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εμείς τουλάχιστον. Και το δεύτερο θέμα που θέλω να σας θέσω είναι ένα κρίσιμο θέμα, αν θέλετε, και έχει και ιδιαίτερη συμβολική και ουσιαστική αξία. Είναι το ζήτημα της περίφραξης. Φυσικά και για τα έργα, το καταλαβαίνουμε, είναι απαραίτητη για το κομμάτι της των εργοταξίων. Δεν υπάρχει αμφιβολία γι' αυτό. Αλλά εδώ δίνεται τη δυνατότητα και μετά την ολοκλήρωση των έργων να φτιαχτεί μια περίκλειστη πόλη. Όπως άλλωστε ζητούσε η εταιρεία από την αρχή και εμείς αρνηθήκαμε και φτάσαμε σε συμφωνία ως προς αυτό. Ξέρετε κάτι, αυτό και σας ζητώ να το αλλάξετε είναι κάτι που πρέπει να αποφευθεί. Το έργο αυτό, το σκέλος που αφορά στον Μητροπολιτικό Πάρκο, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους των γύρω περιοχών του Ελληνικού, της Γλυφάδας, του Αλίμου, θα πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους κατοίκους της Αττικής. Γιατί όταν ολοκληρωθεί, δυστυχώς θα αργήσει να ολοκληρωθεί, αλλά όταν ολοκληρωθεί θα είναι όντως ένας πνεύμονας
πρασίνου και ψυχαγωγίας και πρέπει να είναι ανοιχτός προς όλους τους πολίτες. Η επένδυση λοιπόν, και κλείνω κύριε Πρόεδρε, πρέπει να προχωρήσει, αλλά είμαι βέβαιος πια ότι εσείς δεν είστε ικανοί όχι μόνο να διασφαλίσετε το δημόσιο συμφέρον στα πλαίσια της επένδυσης, αλλά ούτε καν να διασφαλίσετε την ομαλή της πορεία. Γιατί μια τόσο σοβαρή επένδυση χρειάζεται σοβαρότητα και σχέδιο. Και δυστυχώς και με τα δύο έχετε πάρει διαζύγιο από την πρώτη στιγμή που αναλάβατε τη διακυβέρνηση. Αποδείξατε ότι δεν έχετε ούτε σοβαρότητα ούτε σχέδιο. Μόνο επικοινωνία. Και δωράκια προς ιδιώτες εις βάρος του ελληνικού δημοσίου. Ξέρετε κάτι όμως, η επικοινωνία έχει ένα όριο. Και το όριο αυτό είναι η πραγματικότητα. Είναι η ίδια η ζωή. Είναι όλα αυτά που βιώνουν οι πολίτες. Από την οικονομία, την πανδημία, μέχρι την παιδεία και τις επενδύσεις, αποδεικνύεστε παντελώς ανίκανοι να υλοποιήσετε μια συνεκτική στρατηγική προς το συμφέρον των πολιτών, προς το δημόσιο συμφέρον, προς το συμφέρον της χώρας. Και αυτό πια έχει γίνει ολοφάνερο στον ελληνικό λαό. Με δύο λόγια, δεν μπορείτε πια. Και όσο πιο γρήγορα το συνειδητοποιήσετε, τόσο περισσότερο και περισσότερα θα μπορέσει να διασώσει η επόμενη κυβέρνηση του τόπου. Μια προοδευτική κυβέρνηση που θα έρθει να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά κανονικότητας, σε τροχιά ανάπτυξης, σε τροχιά κοινωνικής δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ.